Ένα χρόνο μπροστά δεν βλέπουμε καλλιέργεια. Δεύτερο χρόνο δεν βλέπουμε καλλιέργεια, αν κάποιος καλλιεργήσει και σε εμάς έτσι, γιατί τα πράγματα είναι τραγικά πλέον. Στις λάσπες βυθίστηκαν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ που συνεισφέρει ο Θεσσαλικός Κάμπος στο ελληνικό ΑΕΠ, με αγρότες και κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση. Έχουν καταστραφεί όλα, θα μείνει το νερό για κανένα μήνα. Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε μηχανήματα, ούτε σπίτια τον κόσμο, αλλά ούτε και μονάδες με ζώα και μοσχάρια από φίλους μου έχουν καταστραφεί πλήρως. Δεν υπάρχει χωράφι καταρχήν. Το χωμάτι με το ανάχωμα, όπως το πήρε το νερό, το πέταξε μέσα στο χωράφι. Στη Θεσσαλία εντοπίζεται το 52,8% της παραγωγής βιομηχανικής ντομάτας, το 38% της παραγωγής σε βαμβάκι, το 54,7% σε αχλάδια και το 51,7% σε αμύγδαλα. Μεγάλη επίσης είναι και η παραγωγή καλαμποκιού. Τώρα οι επιστήμονες λένε πως σε ορισμένες περιοχές μπορεί να απαιτηθεί αλλαγή καλλιεργειών για να αποκατασταθεί με φυσικό τρόπο η υγεία του εδάφους. Θα πρέπει να δούμε τη χωροκατανομή των καλλιεργειών μας ξανά τα επόμενα 3 χρόνια, ώστε να κάνουμε φύτο αποκατάσταση του εδάφους στην πρώτερη υγεία. Χρησιμοποιούμε το ίδιο το φυτικό μας κεφάλαιο για να επαναφέρουμε το εδαφικό μας σύστημα στην πρώτερη υγεία. Στα χωράφια βρίσκεται 7 μέτρα περίπου συν, 7 με 8 μέτρα, τα πιο βαθιά σημεία. Αυτό σημαίνει από μέρες τώρα ότι έχουμε καταστραφεί για τις φετινές καλλιέργειες, για τις χειμερινές καλλιέργειες που έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καλλιεργήσει. Είμαστε περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το χωριό Ιταία της Λάρισας, το οποίο έχει αποκλειστεί. Η στάθμη των νερών ανεβαίνει επικίνδυνα. Κάτω από τόνους νερού έχουν θαυτεί περίπου 3.500 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης. Η εικόνα που βλέπετε ακριβώς από πίσω μου αποτελεί μέρος των επιπτώσεων της υπερχείλισης του Πηνιού. Πρόκειται για ένα κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου. Από τον κατακλυσμό πνίγηκαν χιλιάδες ζώα και πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βούλιαξαν στις λάσπες. Στη Θεσσαλία, άλλωστε, παράγεται το 19,5% του εγχώριου πρόβιου και βόηου γάλακτος, το 18,5% της ελληνικής παραγωγής σε βοδινό κρέας και το 10% σε χοιρινό. Στον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, έχουμε πολύ μεγάλες απώλειες. Ολόκληρα χειροστάσια καταστράφηκαν στον Παλαμά, στην Κανδύσα. Μόνο στον Παλαμά, σε μια χειροτροφική μονάδα, είχε 7.000 χοιρινά πνιγμένα. Είστε κτηνοτρόφος? Ναι. Πόσα ζώα έχετε χάσει? 70 έχασα, 25 είχα εδώ και σε μια άλλη περιοχή, αλλά 44. Δυστυχώς και αυτό θα φανεί και στην αγορά αύριο μεθαύριο. Όταν δεν θα υπάρξουν χοιρινά και κάποιες τιμές θα ανεβούν και θα τρώμε εισαγόμενα. Και όλα αυτά ενώ οι αγρότες καταγγέλουν πως ακόμη δεν έχουν πάρει στο 100% τις αποζημιώσεις που δικαιούνται από την κακοκαιρία Ιαννός το 2020, δηλαδή 3 χρόνια πριν. Ακόμα είμαστε απλήρωτοι από ζημιές που έγιναν με τον Ιαννό. Έχουμε πάρει ελάχιστα χρήματα. Και αν έπαθα 5.000 ζημιά σε μηχανήματα, σε λάστιχα κτλ., δικαιολογούσαν τα 2.500 και δώσαν το 20% και τα υπόλοιπα περιμένουμε ακόμα. Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή και σε επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Το θερμοκήπιο που είχαν οι άνθρωποι εδώ και είχαν τις καλλιέργειές τους, και αυτό έχει καταστραφεί. Το τρακτέρ, κοιτάξτε αυτή την εικόνα, κοιτάξτε το τρακτέρ. Είναι το νερό μέχρι επάνω.